Λοιπόν, είμαστε στα γνωστά Αντώνογλου Labs, όπου θα δείτε εδώ πέρα τα κατοικίδια που ζουν εδώ πέρα. Ένας βασιλιάς δεν θα μπορούσε να συμβιώνει με τίποτα λιγότερο από μια βασιλική Περσίας, γάτα. Από εδώ είναι η κυρία Εύα, πες γεια στον κόσμο. Λοιπόν, με την οποία θα έχουμε μια συνομιλία εφόλου της ύλης για το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, πες κορίτσι μου, ποιος είναι ο πιο γρήγορος ποδηλάτης εδώ πέρα. Πες στην κάμερα εδώ πέρα, ποιος είναι ο πιο γρήγορος. Ο Μιχάλης, έτσι. Λοιπόν, ποιος βγάζει τα πιο πολλά βάτα από όλους στο ποδήλατο. Ωραία, μπράβο κορίτσι μου. Λοιπόν, ποιον θα πατήσει ο βασιλιάς μόλις τον πετύχει στο δρόμο. Τον συχαμένο μαλλιά, έτσι. Μπράβο παιδί μου. Ποιος έχει πιο πολλά μαλλιά, η Εύα ή ο μαλλιάς. Ο μαλλιάς, ναι, είναι ότι πιο συχαμένο και μαλλιαρό υπάρχει στον κόσμο. Λοιπόν, για πες μου επίσης, στο επόμενο χρονόμετρο ποιος θα φάει, τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο. Δεν ακούω. Ο μαλλιάς, μπράβο κορίτσι. Και όλοι οι άλλοι, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, ποιον βλέπουμε εκεί πέρα στην οθόνη. Εκεί, ποιος είναι εκεί στην οθόνη, για πες μου, για δες εκεί. Ο κύριος Αντώνογλου. Πες εδώ στην κάμερα, κάτσε παιδί μου, σιγά μην χαλώσουμε την συμπιεστική στολή. Σιγά, λοιπόν, εδώ. Πες ποιος είναι εκεί πέρα στην κάμερα. Ο Αντώνογλου, έτσι. Και ποιος έχει το πιο μυτερό κράνος από όλους. Ο Αντώνογλου. Και πόσα ποδήλατα έχει. Εδώ στην κάμερα πες, πόσα ποδήλατα έχει. Ούτε εσύ ξέρεις, λογικό είναι. Λοιπόν, από τα Αντώνογλου Labs, εδώ βλέπετε πώς περνάμε τις... Σιγά παιδί μου. Λοιπόν, με αρκετά βατ μέσα, προπονήσεις και πολλές τρίχες, καθότι η Εύα μαδάει πιο πολύ και από ότι ο άτιμος ο μαλλιάς, ο Βαγγέλης, ο φίλος μου. Λοιπόν, γεια σας από τα Αντώνογλου Labs, από τον κύριο Αντώνογλου και από την γυναικάρα εδώ πέρα, την Εύα.